ζει και δουλεύει στο Παρίσι και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Δαβέτα? Καλά είμαι, κύριε Σπυλιόπουλε. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τα προηγούμενα σχόλιά σας και είμαι στη διάθεσή σας να σας μεταφέρω το κλίμα από το Παρίσι και να σας πω και τι γίνεται με τον κορονοϊό και με τα σκίτσεν. Το δημοσίευμα και το εξώφυλλο του Σαρλί Εντό είναι σύμβατο με το κλίμα που υπάρχει σήμερα? Απολύτως. Είναι συμβατό. Απολύτως. Τέτοιο αντιτουρκικό κλίμα και τέτοιο, τα συνδυάζω και τα δύο, και αντιτουρκικό αλλά και αντιισλαμιστικό, όχι αντιισλαμ, αντιισλαμιστικό κλίμα, ποτέ δεν υπήρχε στη Γαλλία. Υπάρχει ένα είδος συλλογικής εξέγερσης, συνειδητής εξέγερσης, απέναντι στο φόβο που οι Γάλλοι έχουν καταδικαστεί στα πλαίσια μιας ανεκτικής πολιτικής και διπλωματικής ανοχής τα τελευταία 20 με 30 χρόνια. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, να ακούνε και οι ακροατές, αν πηγαίνει κάποιος σε ορισμένα προάστια, όπως για παράδειγμα στο προάστιο του Σεντενή, ναι, δεν μπορεί να μπει σε συγκεκριμένα καφέ άμα είναι Γάλλος, ας το πούμε, ναι, τυπικός Γάλλος, ναι, χριστιανός που λέμε, δεν μπορεί να μπει μέσα, όπως δεν μπορούν να μπουν οι γυναίκες, διότι εφαρμόζεται ο νόμος στη Σάρια. Mm-hmm. Αυτό βέβαια σε πολύ μικρή τοπική κλίμακα, αλλά υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν ξεφύγει πια στην πράξη, de facto, από την επιρροή της γαλλικής κυβέρνησης. Είχαμε την εντύπωση και πάντα η Γαλλία ήταν στην ακμή της πρωτοπορίας στα θέματα της θρησκευτικής ελευθερίας, στα θέματα γενικώς της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Και ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρχε αυτή η μεγάλη ανεκτικότητα. Έχει πάψει, κατά τη γνώμη σας, να ισχύει αυτός ο κανόνας που πολλά χρόνια συνόδευε στη Γαλλία? Κοιτάξτε, εδώ άμα δείτε τις εφημερίδες και γενικότερα τις συζητήσεις που γίνονται, ειδικά μετά τον αποκεφαλισμό του καθηγητή στην τηλεόραση αλλά και στις εφημερίδες, με ανοιχτές πια τις δηλώσεις, μπαίνουν ζητήματα ακόμη και αναθεώρηση του πολιτικού ασύλου. Mm-hmm. Το οποίο θεωρούν όλοι ότι ιδρύθηκε από τη Γαλλική Επανάσταση για να μπορέσει να υποδεχτεί όλους αυτούς οι οποίοι πίστευαν στο κράτος δικαίου και στα ατομικά δικαιώματα και στην ελευθερία συνείδησης και οι οποίοι διώκονται από τις τότε μοναρχίες, και το οποίο από τη δεκαετία του 80 και μετά θεωρούν ότι έχει γίνει κακοδιαχείρισή του από τις όλες συνολικά τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα αυτή ακριβώς η νοοτροπία του πολιτικού ασύλου να επιτρέπει σε άτομα τα οποία μισούν τη Γαλλία, όχι σε άτομα τα οποία αγαπούν τη Γαλλία, σε άτομα τα οποία μισούν τη Γαλλία να βρίσκονται στη Γαλλία, να φέρνουν τις οικογένειές τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο κλίμα το οποίο δεν είναι συμβατό με την κουλτούρα του διαφωτισμού, με την κουλτούρα του διαχωρισμού κράτους και θρησκείας που υπάρχει και είναι ριζωμένη βαθιά στη γαλλική πολιτιστική συνείδηση. Ναι. Το θέμα είναι τώρα αυτή η εμπλοκή με την Τουρκία. Γιατί το λέω? Γιατί η απάντηση ήταν πολύ αιχμηρή και μάλιστα για πρώτη φορά όλα τα κόμματα, συγκυβέρνηση και αντιπολίτευση στην Τουρκία, συντάχθηκαν και απάντησαν με έναν τρόπο που δεν ήταν πολύ συνηθισμένος για τα δεδομένα στην Τουρκία, αλλά φαίνεται ότι θα υπάρξει μια ισχυρή ανταπάντηση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ο λόγος είναι αυτό το εμπάργκο, το μποϊκοτάζ μάλλον, που έχουν κάνει μια σειρά από χώρες, το οποίο υποδάβλησε και η ίδια η Τουρκία με δηλώσεις επίσημες του Τούρκου Προέδρου δηλαδή. Κάτι που αντιβαίνει και στις κοινοτικές συνθήκες και στις συμφωνίες που υπάρχουν με την Τουρκία. Το γεγονός λοιπόν του μποϊκοτάζ σε μια σειρά από μουσουλμανικές χώρες είναι ένας παράγων που λαμβάνουν υπόψη τους οι Γάλλοι ή δεν θεωρούν ότι αυτό είναι ικανή συνθήκη να αλλάξει τα πράγματα? Όχι, το λαμβάνουν υπόψη. Όλα αυτά τα δεδομένα το λαμβάνουν υπόψη, αλλά προσέξτε, οι Γάλλοι δεν έχουν την νοοτροπία των Γερμανών. Δεν είναι δηλαδή μόνο, δεν κοιτάνε μόνο το οικονομικό συμφέρον, όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο. Υπάρχει το οικονομικό συμφέρον πάντα, η στρατηγική. Υπάρχει όμως στους Γάλλους μια παράδοση πολιτισμού. Ο τρόπος δηλαδή, η συμπεριφορά. Οι Γάλλοι λένε αυτή τη φοβερή φράση, «Toute dans la manière», σημαίνει όλα είναι στον τρόπο. Ναι. Όταν λοιπόν ο Ερντογκάν και γενικότερα όλοι αυτοί οι διάφοροι σαλαφιστές έρχονται και συμπεριφέρονται απέναντι στον πρόεδρο ή απέναντι στη γαλλική κοινωνία με μια συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με τις δημοκρατικές ευρωπαϊκές αξίες, τις αξίες του διαφορισμού και γενικότερα τις αξίες του πολιτισμένου κόσμου, όπως λένε, αυτό τους εξοργίζει σε σημείο να χάνουν ακόμη και την στοιχειώδη, αν θέλετε, ανοχή τους. Με αποτέλεσμα
να έχουμε, να θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα κλίμα αντιτουρκικό πολύ ισχυρό, το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, ναι. Διότι αυτό ταυτόχρονα κάνει τους Γάλλους ήταν, αλλά τους κάνει ακόμη περισσότερο φιλέλληνες. Ναι. Δηλαδή οι δηλώσεις που διαβάζουμε στις εφημερίδες είναι εντυπωσιακές, του να στηριχτεί η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, αυτό είναι ένα κλίμα που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Σίγουρα. Φαντάζομαι θα έχει να μας πει και ο κύριος Άγγελος Ιρήγος λίγο πράγματα αναφορικά με αυτό. Ο οποίος είναι εκλεκτός συνάδελφος και τον χαιρετίζω από τώρα. Να είστε καλά. Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι η ιστορία του κορονοϊού. Υπάρχει ανησυχία για ένα ενδεχόμενο lockdown στη Γαλλία σήμερα, δηλαδή? Περιμένετε να ακούσετε τι από τον κύριο Μακρόν? Κοιτάξτε, αναμένεται να ακούσει τον κόδωνα του κινδύνου με πολύ ισχυρό τρόπο, γιατί τα κρούσματα έχουν φτάσει περίπου 30.000 εκεί γύρω περίπου σε μια μέρα, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές σε επίπεδο, αν θέλετε, Γαλλίας. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι δύο επιλογές έχει ο Μακρόν. Ή θα κάνει γενικό lockdown, ή θα κάνει πια σκληρό lockdown, από περιοχή στην περιοχή, να μην μπορεί να μετακινηθεί κάποιος. Δηλαδή, να μην μπορεί κάποιος από Παρίσι στη Μασσαλία. Υπάρχει έτσι ένα κλίμα ανησυχίας και οι πολίτες έτσι να είναι συμμορφωμένοι, ή θεωρούν ότι έχει μια υπερβολή όλη αυτή η ιστορία? Κοιτάξτε, είναι συμμορφωμένοι, αλλά υπάρχει απ' την άλλη στα προάστια, όποιος πάει στα προάστια, και επιμένω σε αυτό που είπα από την αρχή, από τα προάστια, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κουτό κλίμα, συγγνώμη, αλλά το επιμένω, κουτό κλίμα, ότι όλα αυτά είναι μια συνωμοσία. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι σοβαρά πράγματα, εδώ παίζουμε με την υγεία μας. Και ειδικά εκεί στα προάστια, και οι διάφοροι, αν θέλετε, οι οποίοι είναι αντιφρονούντες Γάλλοι, χρησιμοποιούν κατ' επίφαση τη μάσκα, δηλαδή η μύτη είναι απ' έξω, ανά πάσα στιγμή την σηκώνουν και μόνο όταν βλέπουν κάποιο αστυνόμο την κατεβάζουν, με αποτέλεσμα αυτό να μην υπάρχει στοιχειώδης ασφάλεια. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε καλά τα πράγματα στην Γαλλία και γενικότερα με τον κορονοϊό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα από την Αθήνα. Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, καθηγητής φιλοσοφίας στο Παρίσι, για τα θέματα τα οποία...